ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας θέλω να κάνω μια δήλωση ενημέρωσης του σώματος σε σχέση με όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ανέφερε και ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του, η Επιτροπή Διοντολογίας συγκροτήθηκε την προηγούμενη Τρίτη στις 11 και 14 το πρωί, αναρτήθηκε στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Βουλής, η συγκρότηση της Επιτροπής και μόλις μισή ώρα μετά ενημερωθήκαμε τα μέλη της Επιτροπής ότι την επόμενη μέρα θα συνεδριάσει η Επιτροπή με θέμα την συζήτηση περί της άρσης ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Είδαμε λοιπόν μια έντονη διασύνη η οποία κατέληξε τελικά και στην παραβίαση, την πρώτη παραβίαση του κανονισμού εκ μέρους της Επιτροπής που αφορούσε το γεγονός ότι δεν δόθηκε το τριήμερο το οποίο απαιτεί ο κανονισμός στον κύριο Πολάκη έτσι ώστε να προετοιμαστεί για όλα όσα είχαμε να συζητήσουμε. Ωστόσο νομίζω ότι αυτή ήταν η μικρότερη παραβίαση αν θέλετε του κανονισμού της Βουλής αλλά και του συντάγματος που έμελε να επακολουθήσει και γι' αυτό το λόγο την αντιπαρέρχομαι. Τα ζητήματα τα οποία έπρεπε να συζητήσει η Επιτροπή αφορούσαν προφανώς την υπόθεση του κυρίου Πουλή, ο οποίος κατέθεσε την έγκληση στον κύριο Πολάκη με θέμα της συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά και την υπόθεση της υποτιθέμενης παραβίασης του τηλεφωνικού απορρίτου, την προκαταρκτική εξέταση που είχε αυτεπαγγέλτος εκκινήσει για την υπόθεση του κυρίου Στουρνάρα. Και τα δύο αυτά, και οι δύο αυτές υποθέσεις, αφορούσαν χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κύριος Πολάκης, όπως πολύ καλά γνωρίζανε στην Επιτροπή και όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, ήταν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Τούτο σημαίνει ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής δεν είχε την κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητα ούτε καν να συζητήσει το θέμα της άρσης της ασυλίας του κυρίου Πολάκη, αλλά αντίθετα όφιλε άμεσα να επαναπέμψει το φάκελο σε εσάς, στον Πρόεδρο της Βουλής και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει η διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος, δηλαδή εφόσον υπήρχαν 30 υπογραφές βουλευτών να συγκροτούνταν η προκαταρκτική επιτροπή, η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία ήταν και η μόνη αρμόδια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποφασίσει αν και κατά πόσο οι σχετικές υποθέσεις σχετίζονταν με τα καθήκοντα του κυρίου Πολάκη ως υπουργού ή αν θα έπρεπε οι υποθέσεις αυτές να επαναπενθούν στην δικαιοσύνη, στην τακτική δικαιοσύνη για να εκκινήσει η τακτική διαδικασία με βάση τους κοινούς ποινικούς νόμους. Η Επιτροπή, χωρίς να απαντήσει σε αυτό το σαφέστατο νομικό επιχείρημα το οποίο υποστηριζόταν και από την ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής σε προηγούμενες περιπτώσεις, ανέφερε ο κύριος Πολάκης ότι έχουμε την από 28/11/2016 γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής που λέει ότι η Επιτροπή Διοντολογίας δεν νομιμοποιείται, δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για το ζήτημα αυτό, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 86, η Επιτροπή επέλεξε και η πλειοψηφία της Επιτροπής επέλεξε να μην απαντήσει σε αυτό το νομικό επιχείρημα, να το παρακάμψει για να συνεχιστεί μια διαδικασία η οποία δημιουργούσε ευλόγως την υπόνοια ότι ήταν προαποφασισμένη ανεξαρτήτως των επιχειρημάτων τα οποία θα ακούγονταν στο εσωτερικό της Επιτροπής. Το τρίτο ζήτημα αφορά το αν και κατά πόσο τα θέματα για τα οποία συζητούσε η Επιτροπή, οι υποθέσεις αυτές, σχετίζονταν ή δεν σχετίζονταν με τα καθήκοντα του κυρίου Πολάκη ως υπουργού. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκφέρει κρίση για το θέμα, εγώ θα σας πω ότι αποδείχθηκε από την ομιλία του κυρίου Πολάκη με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι και οι δύο υποθέσεις σχετίζονταν με τα καθήκοντα του ως υπουργού, αφορούσαν το ΚΕΛΠΝΟ και μια σειρά από υποθέσεις τις οποίες είχε αναδείξει και τις οποίες είχε εκκινήσει διοικητικά ο κύριος Πολάκης και οι οποίες κατέληξαν τελικά σε μεγάλες πολιτικές και δικαστικές διαμάχες. Επομένως και ως προς αυτό η γνώμη μας είναι ότι η Επιτροπή χωρίς επιχείρημα παραβίασε το Σύνταγμα. Ένα τέταρτο σημείο, λένε κάποιοι
ότι εμείς ζητούμε την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το 86 του συντάγματος, για να κρυφτούμε δήθεν. Νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό απαντήθηκε επίσης με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ήδη και επιτελεστικά από την ομιλία του κυρίου Πολάκη. Ο λόγος για τον οποίο εσείς δεν θέλετε την συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής είναι ακριβώς για να μην γίνει δημόσια, εκτεταμένη και σε μεγάλη χρονική διάρκεια συζήτηση για όλα όσα καταγγέλθηκαν σήμερα εδώ από το βήμα της Βουλής. Επομένως, αυτός που σήμερα ζητάει το άρθρο 86, την εφαρμογή του άρθρου 86 και την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, είναι αυτός που θέλει να αποκαλύψει και όχι να κρυφτεί. Εσείς θέλετε να κρυφτείτε πίσω από μια αντισυνταγματική διαδικασία που παραπέμπει στην τακτική δικαιοσύνη υποθέσεις οι οποίες έχουν έντονο και σαφές το πολιτικό βάρος. Και το πέμπτο ζήτημα, για κάποιους που λένε ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αντίφαση με τον εαυτό του επειδή ζητά την συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, να σας θυμίσω το εξής, ότι η αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της προηγούμενης κυβερνητικής πλειοψηφίας με το άρθρο 86 δεν αφορούσε την αρμοδιότητα της Βουλής να συζητά και να ασκεί τελικά ή να μην ασκεί την ποινική δίωξη. Αφορούσε αποκλειστικά το γεγονός ότι σήμερα το άρθρο 86 προβλέπει μειωμένες προθεσμίες, αποσβεστικές προθεσμίες για τους υπουργούς, εισάγοντας ειδικές, αν θέλετε, δικλείδες ασφαλείας ή συγκάλυψης, όπως θέλουμε εμείς να λέμε, για ζητήματα που άπτονται ή για ποινικά αδικήματα που άπτονται των καθηκόντων πρώην υπουργών. Επομένως, ουδεμία αντίφαση υπάρχει, διότι σε αυτή τη φάση, δεν τίθεται σε κανέναν από κανέναν ζήτημα παραγραφής. Με όλα τούτα δεδομένα, εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε κατά κανένα τρόπο τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις του συντάγματος, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία και σας καλούμε ακόμα και τώρα να κάνετε την κίνηση και να ζητήσετε την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να αποχωρήσουμε από αυτήν τη διαδικασία και να μην ανεχτούμε, κατά κανέναν τρόπο την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, στην οποία, κύριε Πρόεδρε, έχετε δυστυχώς και εσείς ο ίδιος ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.